Καταρχήν, θα ήθελα να αφιερώσω την σημερινή, αν όχι την ημερίδα, τουλάχιστον την ομιλία μου, στην Τέσδη Κατόπη, η οποία ήταν μια συνάδελφός μας που έφυγε νωρίς από κοντά μας, πριν από ένα χρόνο περίπου, εξαιρετική στην εξωματική, συμφοιτήτρια, φίλη κολλητή, ξαδέρφη και λείπει από όλους μας. Συνεχίζω για να πω μερικά πράγματα για την εξωματική. Εσείς νομίζετε ότι κάνουμε κάτι σαν να πηγαίνετε στο φεγγάρι. Η εξωματική είναι κάτι το οποίο για μας είναι πάρα πολύ απλό. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε, με πολύ απλά λόγια, είναι ότι δίνουμε φάρμακα στις γυναίκες για να βγάλουν περισσότερα από ένα οάρια σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Τα οάρια αυτά τα συλλέγουμε πάρα πολύ απλά. Παίρνουμε το σπέρμα από το σύζυγο, με το σπέρμα γνωμιούμε τα οάρια, φτιάχνουμε έμβρια στο εργαστήριο, τα αφήνουμε 2 μέρες να μεγαλώσουν και τα μεταφέρουμε στη μήτρα. Αυτό είναι όλο. Όλη αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 8, 9, 10, 12 μέρες το πολύ, με κάποιες ενεσούρες που κάνετε καθημερινά. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό, γι' αυτό μην νομίζετε όσοι δεν έχετε κάνει εξωματική, όσοι έχετε κάνει, ξέρετε ότι δεν είναι κανένα βουνό. Μπορεί να είναι βουνό ψυχολογικά. Είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινή πρακτική, όπως είδατε, για εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Αυτό που κάνουμε λοιπόν δεν είναι αυτό εδώ. Το πεδίο της Σωλήνα δεν είναι αυτό εδώ. Έτσι. Το πεδίο της Σωλήνα είναι κάτι άλλο, κάτι πολύ πιο απλό. Δεν σας τα δίνουμε έτσι τα παιδιά. Και η οληψία δεν είναι αυτό. Σας το λέω αυτό γιατί όλοι έχετε μια διαφορετική εικόνα για αυτό που πάτε να κάνετε και αυτό που πάτε να κάνουμε εμείς. Και εμείς δεν είμαστε αυτοί εδώ. Απαντώντας στην ερώτηση του κυρίου για το αν φτιάχνουμε το DNA. Δεν είμαστε θεοί. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία που έχουμε και ξέρουμε μερικά πράγματα για το τι συμβαίνει από τη στιγμή που αφήνουμε τα έμβρια μέσα στη μήτρα μιας γυναίκας με την εμβριομεταφορά, τα οποία από ό,τι φαίνεται είναι πολύ λίγα. Γι' αυτό και τα ποσοστά επιτυχίας που υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο στα καλά κέντρα εξωματικής, εμάς δεν μας ικανοποιούν. Και ψάχνουμε για καινούργια πράγματα. Μερικές φορές δηλαδή, μπροστά σε προβλήματα εγωνιμότητας και εμείς οι ίδιοι είμαστε κάπως έτσι. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Έχουμε δοκιμάσει τα πάντα και πάμε σε τεχνικούς και τους ρωτάμε τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε. Ή πάμε στους βιολόγους μας, στους εμβριολόγους μας και τους μεταφέρουμε το πρόβλημα και τους λέμε ότι φταίνε εκείνοι. Γιατί δεν έχουμε άλλες επιλογές. Ποιες είναι λοιπόν οι τεχνικές εξελίξεις που έχουν ήδη αφομοιωθεί στην εξωσωματική? Έχουμε κάνει την βλαστοκίστη. Η βλαστοκίστη είναι ένα έμβριο το οποίο προχωράει μέχρι την 5η-6η μέρα της ζωής του. Συνήθως το προχωράμε μέχρι την 2η-3η μέρα και εκεί κάνουμε την εμβριομεταφορά, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι, αν θέλετε, προχωρημένες ηλικίες. Έχουμε κάνει το assisted hatching, δηλαδή με κάποιο τρόπο, είτε με λέιζερ είτε μηχανικά, τρώμε λιγάκι την εξωτερική μεμβράνη του εμβρίου και έτσι αυτό σπάει πιο εύκολα την 5η-6η μέρα και από ό,τι φαίνεται μπορεί να εμφυτεύεται πιο εύκολα μέσα στη μήτρα. Έχουμε κάνει το PGD και το PGS. Το PGD και το PGS που είναι καθημερινή πρακτική, με την έννοια ότι δεν είναι διαστημική τεχνολογία, είναι ουσιαστικά ο χρωμοσωμικός έλεγχος των εμβρίων. Ψάχνουμε δηλαδή είτε για ένα γονίδιο που είναι ανώμαλο από κάποιους γονείς που έχουν ένα πρόβλημα γενετικό, είτε από ένα άλλο παιδί που έχουν γεννήσει με πρόβλημα γενετικό και δεν θέλουμε να επαναληφθεί, και ελέγχουμε τα έμβρια για το αν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Τα ελέγχουμε. Και εφόσον τα ελέγξουμε, δεν χρησιμοποιούμε τα έμβρια τα οποία έχουν το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Το ότι τα χρησιμοποιούμε τα υγιή έμβρια δεν σημαίνει ότι η γυναίκα θα μείνει έγκυος. Γιατί συμβαίνει αυτό, δεν ξέρουμε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ένα 70% περίπου των εμβρίων που μεταφέρουμε, των υγιών έμβριων, των ελεγμένων έμβριων που μεταφέρουμε στη μήτρα, δεν δίνουν εγκυμοσύνη. Δεν ξέρουμε γιατί. Μέχρι εκεί φτάνει η τεχνολογία. Γι' αυτό και τα ποσοστά δεν είναι αυτά που όλοι θα θέλαμε. Και έχουμε βρει επίσης, για να πάω στο τέταρτο, ότι έχουμε μερικές φορές θρομοφιλία η οποία επηρεάζει είτε τις εγκυμοσύνες είτε τις πιθανότητες επιτυχίας εξωματικής και δίνουμε χαμηλούμε οριακού βάρους υπαρίνη για να βοηθήσουμε, λίγο την κατάσταση. Από φάρμακα, επειδή όλες τα φοβόσαστε και φοβόσαστε πάρα πολύ τις ενέσεις, τελικά όλες τις κάνετε μόνοι σας και ξέρετε ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αλλά για να σας γλιτώσουμε και από αυτό, όχι εμείς, οι φαρμακευτικές εταιρείες βγάλανε ένα φάρμακο το οποίο οι νεαρές κυρίως γυναίκες που δεν έχουν πρόβλημα με πολυκυστικές οωθήκες το κάνουν μια φορά και ίσως και τελευταία και όλη η εξωματική γίνεται με μία ένεση ή με μερικές ενέσεις ακόμα, πάντως όχι τόσες πολλές. Έχουμε βρει τους ανταγωνιστές οι οποίοι απλοποιούν πάρα πολύ τη διαδικασία της εξωματικής με ακόμα λιγότερες ενέσεις, αν θέλετε, και με πιο μικρή διάρκεια της θεραπείας. Όπως είπα, δίνουμε την υπαρκτήνη σε αποτυχημένες προσπάθειες.
Τελευταία, αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν ECHO-IVF, υπάρχει μια μόδα, αν θέλετε, η οποία είναι καλή, δεν είναι κακή, το λέμε την καλή έννοια, να δίνουμε μικρότερες δόσεις στις γυναίκες ορμονών, γιατί έχει βρεθεί ότι δεν έχουμε κανένα όφελος αν πάρουμε πάρα πολλά ωάρια από αυτές. Μπορεί να πέφτουν και τα ποσοστά. Οι Αμερικανοί, επειδή είναι πολύ καλοί στο εμπόριο, το λένε ECHO-IVF και αντί να το χρεώνουν 15.000 δολάρια, το χρεώνουν 5.000 δολάρια. Και το μόνο που κάνουν είναι να μειώνουν τη δόση των φαρμάκων. Εμείς λειτουργούμε λίγο διαφορετικά. Τι περιμένουμε για να σας κάνουμε ακόμα πιο χαρούμενες? Περιμένουμε από τις εταιρείες να βγάλουν εισπνεώμενα φάρμακα. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής ένας τρόπος να έχουμε φάρμακα τα οποία δεν είναι ενέσιμα, αλλά δίνουν σταθερή δόση κάθε μέρα στην γυναίκα. Φαίνεται ότι τα εισπνεώμενα είναι ένας δρόμος που έχει ελπίδες. Οι τελείως πρόσφατες εξελίξεις που έχουμε ενσωματώσει τουλάχιστον εδώ στη μονάδα μας και θα αναλύσουμε είναι το IMSI, το Timelapse, το CGHRA, θα πούμε την αυτά, να μην σας τρομάζουν, και περιμένουμε να ενσωματώσουμε τις τέσσερις τελευταίες, τα microfluidics, τις καλλιεργητικές μεθόδους των εμβρίων και άλλα λίγο πιο πολύπλοκα που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Το robotic ICSI είναι στα σπάγανα και είναι εντυπωσιακό, θα το δείτε. Πρώτα απ' όλα, για να μην νομίζετε ότι μόνο οι γυναίκες έχετε πρόβλημα, έχουμε και εμείς άντρες πρόβλημα, το οποίο καμιά φορά αρνούμαστε να παραδεχτούμε. Και φυσικά το πρόβλημα είναι στο σπέρμα, έτσι. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μεθόδους οι οποίες βελτιώνουν την επιλογή του σπέρματος από τον εμβριολόγο στο μικροσκόπιο. Γιατί η μεγέθυνση που έχουμε στο σπέρμα είναι συγκεκριμένη και ψάχνουμε να δούμε κάπως καλύτερα τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Ένας τρόπος για να επιλέγουμε τα σπερματοζωάρια είναι η PICSI, Physiologic ICSI. Τι κάνουμε? Τα βάζουμε σε ένα μικρό τριβλίο, σε ένα δοχιάκι που έχει υαλουρονικό οξύ. Φαίνεται λοιπόν ότι τα σπερματοζωάρια τα οποία πάνε και κολλάνε πάνω στο υαλουρονικό οξύ είναι τα καλύτερα. Έχουν τις λιγότερες χρωμοσωμικές ανομαλίες, γιατί και το σπέρμα έχει χρωμοσωμικές ανομαλίες και είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, ακόμα και σε φυσιολογικούς άντρες, είναι πάνω από 90% συνήθως. Και παίρνουμε μετά με μια βελονίτσα τα σπερματοζωάρια που έχουν κολλήσει πάνω στο υαλουρονικό οξύ και τα χρησιμοποιούμε. Μια άλλη μέθοδος που αναφέρθηκε χθες από την κυρία Κουρή είναι η MAX. Τι κάνουμε? Ένα πολύ μεγάλο μαγνητικό πεδίο, το χρησιμοποιούμε για να διαχωρίσουμε τα σπερματοζωάρια που έχουν πρόβλημα. Πριν από αυτό έχουμε βάλει κάποια μικρά probes, κάποια μικρά σωματίδια πάνω στα σπερματοζωάρια και έτσι αυτά τα οποία έχουν περισσότερο κατακερματισμένο DNA, περισσότερα σπασίματα στο χρωμοσωμικό του υλικό, είναι αυτά τα οποία διαχωρίζουμε και παίρνουμε από κάτω τα ελεύθερα τα οποία έχουν λιγότερες χρωμοσωμικές ανομαλίες. Αυτό έρχεται σε λίγο. Να μιλήσουμε για την IMSI. Η IMSI είναι μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά εμπλέκει ένα μικροσκόπιο το οποίο είναι πολλωμένου φωτός, polarized microscope, το οποίο δίνει μια ανάλυση μεγέθυνση 6.000 φορές. Όταν με ένα φυσιολογικό μικροσκόπιο κλασικό κάνουμε την επιλογή των σωματοζωαρίων, αυτά φαίνονται έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι επιλογές που έχουμε στο πιο βαθά 4 σωματοζωάρια είναι το καλύτερο, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλες. Ξέρουμε φυσικά ότι ένα που έχει διπλό κεφάλι, διπλή ουρά δεν είναι καλό, αλλά αυτά τα 4 δείχνουν ίδια. Ιδανικά, θα θέλαμε να έχουμε τέτοια ανάλυση. Αυτή είναι η ανάλυση όμως με ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και αυτό σημαίνει ότι αυτά τα σπερματοζωάρια ουσιαστικά είναι άχρηστα. Δηλαδή, η επεξεργασία την οποία έχουν υποστεί για να φτάσουμε να τα δούμε σε τόσο μεγάλη μεγέθυνση, τα καθιστά άχρηστα. Άρα, πάμε κάπου ενδιάμεσα και έχουμε αυτή την εικόνα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ουσιαστικά οι κεφαλές των σπερματοζωαρίων και στην κεφαλή των σπερματοζωαρίων είναι όλο το μυστικό. Εκεί είναι τα μυτοχόνδρια, εκεί είναι το κύτταρο δηλαδή, και εκεί ψάχνουμε να δούμε ποια έχουν πιο πολλές, να το πούμε απλά, φουσκάλες, ποια έχουν πιο ομαλή εικόνα. Αν νομίζετε ότι αυτό δεν είναι καλό, εδώ είναι η σύγκριση μεταξύ του απλού μικροσκοπίου και του μικροσκοπίου με IMSI, το οποίο έχουμε στη μονάδα μας, έτσι. Ποιος είναι ο περιορισμός της IMSI? Δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σε σπέρμα το οποίο έχουμε πάρει από βιοψία όρχιος. Την IMSI τη χρησιμοποιούμε σε άνδρες οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλό αριθμό σπέρματος, ο οποίος υποδηλώνει ότι μάλλον έχουν και αυξημένο ποσοστό ανομαλιών στα σπερματοζωάρια τους. Μέχρι εκεί φτάνουμε όμως. Έτσι. Και είναι εξαιρετικό το ότι έχουμε αυτό το πράγμα στο εργαστήριό μας, γιατί δεν το έχουν όλα τα εργαστήρια, μάλλον ελάχιστα το έχουν από ό,τι ξέρουμε.
Πάμε στα έμβρια. Αυτά εδώ είναι ωραία έμβρια. Έχουν πάρα πολύ ωραία κύτταρα, είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα, αλλά δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο και δεν ξέρουμε ποιο να μεταφέρουμε στη μήτρα μιας γυναίκας. Ουσιαστικά, δεν έχουμε έναν τρόπο, χωρίς να τα πειράξουμε, χωρίς δηλαδή να πάρουμε κύτταρα από αυτά, να δούμε αν το DNA τους είναι καλό, αν έχουν ανομαλίες ή οτιδήποτε άλλο. Τα βάζουμε λοιπόν στο εργαστήριο και κοιτάμε μετά από 1-2 μέρες να δούμε ποια είναι τα καλύτερα, ποια έχουν επιζήσει. Στο σκοτάδι και τα κοιτάμε κάθε πρωί. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είχαμε μέχρι πρόσφατα καμία διαφορά από το πρώτο μικροσκόπιο. Τα κοιτάμε και όλα είναι ένα έμβριο, όπως το κοιτάει εδώ ο τύπος και λέει ότι αυτό είναι ένα μαμούθ. Χαίρομαι πολύ. Βρήκαμε όμως ότι τα έμβρια τα οποία διαιρούνται γρήγορα, δηλαδή πολλαπλασιάζουν τα κύτταρά τους 2, 4, 8 κλπ, είναι αυτά τα οποία δίνουν τα καλύτερα ποσοστά εμφύτευσης. Και αυτό προσπαθούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Και επειδή δεν γίνεται να έχουμε τους εμβριολόγους, οι οποίοι παρεμπιπτόντως είναι η κολόνα της εξωσωματικής, έτσι, να τους έχουμε 24 ώρες πάνω από ένα μικροσκόπιο, γιατί θα παίρνανε πολλά λεφτά και δεν θα είναι τίποτα για μας, χρησιμοποίησαμε το time-lapse. Το time-lapse είναι ένας μηχανισμός που παίρνει φωτογραφίες συνέχεια όλο το 24ωρο από τα έμβρια και βλέπουμε πώς διαιρούνται. Βλέπουμε πώς διαιρούνται, αυτόματα αυτά μας δίνουν κάποιες καμπύλες και έτσι από 9 έμβρια κάθε φορά μπορούμε να διαλέξουμε αυτά που πιθανολογούμε ότι έχουν την καλύτερη διαίρεση και την γρηγορότερη και αναλογικότερη διαίρεση και κατά συνέπεια ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν καλύτερο αποτέλεσμα στην εξωσωματική. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι μια γυναίκα θα έχει 9 έμβρια και προϋποθέτει επίσης ότι τα 9 έμβρια αυτά θα είναι καλά. Αν όχι 9, 6. Όταν έχουμε 9 έμβρια ή 5 έμβρια από μια γυναίκα τα οποία δεν είναι καλά ή τα 2 είναι πολύ καλύτερα από τα άλλα, δεν χρειάζεται να κάνουμε το time-lapse, τα πράγματα είναι οφθαλμοφανή. Όταν όμως είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ένα πρόβλημα επιλογής των καλύτερων εμβρίων, τότε αυτό είναι η λύση μας. Και εδώ βλέπουμε πώς γίνεται. Βλέπετε πώς διαιρούνται τα έμβρια καθώς περνάνε οι ώρες. 2 κύτταρα, 4 κύτταρα κλπ. Αυτό είναι ανθρώπινο μάτι, το να κάτσει να τα παρακολουθήσει, γιατί αυτό είναι σε επιτάχυση όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά έτσι γίνεται, γιατί αυτό είναι φωτογραφίες, δεν είναι φιλμ. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και έχουμε το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο μας λέει πότε έχουν γίνει διαιρέσεις. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο για ένα έμβριο, αυτό μπορεί να γίνει για αρκετά έμβρια. Για πολλά έμβρια, μπορεί να γίνει και για ένα έμβριο μόνο. Να το παρακολουθήσουμε δηλαδή και να δούμε πώς διαιρείται. Ένα μόνο του. Προϋποθέτει όμως, όπως είπαμε, ότι θα έχουμε ωραία έμβρια και πολλά έμβρια από μια γυναίκα. Εδώ έχουμε φτάσει στο στάδιο της βλαστοκύστης, την οποία αναφέραμε πριν, που είναι η 5η-6η μέρα της ζωής του εμβρίου. Και εδώ είναι ένα εμβριάκι με 2 προπυρήνες, διαιρείται σε 2 κύτταρα και σε λίγο σε 4 κύτταρα. Και πάει λέγοντας. Έτσι. Αυτό είναι το μαγικό πράγμα που κάνουμε στο εργαστήριο και δεν σας αφήνουμε να δείτε. Αυτό λοιπόν το έχουμε εφαρμόσει εδώ, στην εξωματική μας. Και έχουμε κάνει, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που βγήκαν αυτά τα στατιστικά, 66 κύκλους. Όπως προανέφερε η κυρία Μαραγκού, από κάθε εξωματική που κάνουμε, δεν σημαίνει ούτε ότι θα κάνουμε οληψία, ούτε ότι θα κάνουμε εμβριομεταφορά, ούτε ότι θα έχουμε θετικό τεστ εγκυμοσύνης. Περισσότερο δε, όταν έχουμε ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και ένα παιδί για να πάρετε σπίτι. Συνέχεια λοιπόν έχουμε απώλειες. Από τις 66 λοιπόν οληψίες που κάναμε, κάναμε 65 εμβριομεταφορές. Και από τις 65 εμβριομεταφορές πήραμε 36 θετικά τεστ εγκυμοσύνης. Από τις 36 εγκυμοσύνες αυτές είδαμε 37 καριές, έτσι, γιατί ήταν και μερικά δίδυμα, και καταλήξαμε να έχουμε 29 γυναίκες οι οποίες είχαν παιδιά που χτυπούσε η καρδιά στην κοιλιά τους. Αυτό είναι ένα ποσοστό 55% όσον αφορά το θετικό τεστ εγκυμοσύνης. Είναι σαφώς πάνω από το μέσο όρο, ακόμα και για γυναίκες οι οποίες είναι μικρές ηλικία, κάτω από 35 ετών. Και 44,6% καρδιές να χτυπάνε, clinical pregnancy rate. Αυτά είναι εξαιρετικά αποτελέσματα και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να τα επιβεβαιώνουμε, έτσι. Πάμε στο RACGH. Αυτό αναφέρεται σε μια τεχνική που υπάρχει τα τελευταία 1-2 χρόνια, που μας δίνει τη δυνατότητα
να ελέγξουμε τα χρωμοσώματα των εμβρίων ή ακόμα και ενός μέρους του οαρίου, πριν αυτά μεταφερθούν στη μήτρα. Ουσιαστικά, αυτή η μικρή πιπέτα που βλέπετε αριστερά, αυτό που κάνει είναι ότι τραβάει ένα από τα 8, αν δεν κάνω λάθος, κύτταρα που έχει το έμβριο αυτό. Είναι ένα έμβριο 3 της ημέρας και παίρνουμε ένα κύτταρό του για να το ελέγξουμε. Παλιότερα, για να κάνουμε τον έλεγχο αυτό, θέλαμε περίπου 2-24 ώρα. Αναγκαστικά πηγαίναμε στη βλαστοκίστη. Και μπορούσαμε να δούμε σε μικρότερο βαθμό ανομαλίες ή και μόνο συγκεκριμένες ανομαλίες και σίγουρα όχι πάρα πολύ αναλυτικά. Με το RSGH η δυνατότητα που έχουμε είναι να πάρουμε αποτελέσματα ουσιαστικά σε ένα 24ωρο. Έτσι κάνουμε γρήγορα την έμβρια μεταφορά μας, παίρνουμε γρήγορα την επιλογή, την απόφασή μας και δεν χάνουμε χρόνο και ίσως και έμβρια περιμένοντας, τα οποία δεν εξελίσσονται σωστά μέσα στους εκολαπτήρες μας. Επίσης έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε πάρα πολλά γονίδια, να ελέγξουμε όλα τα χρωμοσώματα ταυτόχρονα και όπως είπα και πριν έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε το πολικό σωμάτιο. Το πολικό σωμάτιο είναι ένα μέρος του οαρίου, το οποίο το ελέγχουμε για να δούμε χρωμοσωμικές ανομαλίες μιας γυναίκας. Αν δηλαδή, πριν κάνουμε τη γονιμοποίηση των οαρίων της, τα οάρια της είναι φυσιολογικά. Κάνουμε λοιπόν χρωμοσωμικό έλεγχο εμβρίων, βιοψία εμβρίου και έχουμε δυνατότητα ελέγχου και του οαρίου, να βγάλουμε το DNA να δούμε πώς είναι, να ελέγξουμε πολλαπλά γονιδιακά νοσήματα και να έχουμε αποτελέσματα σε 24 ώρες. Τα microfluidics, άλλη τεχνολογία που έρχεται. Αν έχετε δει βιντεάκια στην τηλεόραση σε κάπως ντοκιμοντέρ, θα δείτε ότι όπως δείχνουν τα κύτταρα κουνιούνται και ανάμεσά τους τα υγρά που υπάρχουν επίσης φεύγουν και αντλούνται, με βάση και τους παλμούς του ατόμου. Αυτό τι σημαίνει, ότι τα κύτταρα δεν βρίσκονται σε ένα στάσιμο περιβάλλον, σαν να είναι σε έλος, αλλά τα υγρά γύρω τους ανανεώνται συνέχεια. Και τα ίδια τα κύτταρα, σαν ζωντανοί οργανισμοί, παράγουν και αποβάλλουν υγρά. Έτσι. Τα οποία πρέπει να φύγουν από εκεί. Στο εργαστήριο αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα έχουμε σε ένα κυπελάκι, σε ένα τριβλίο, με το καλλιεργητικό υλικό και αυτό το υλικό το αλλάζουμε εμείς με τα χέρια μας. Βρήκαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας τρόπος να μιμηθούμε την κίνηση του μετσοκυτάριου υγρού. Πώς γίνεται αυτό, θα το δείτε σε ένα βίντεο. Αξιοποιούμε χαρακτηριστικά κινήσεων των υγρών μέσα σε μικρό και νάνο περιβάλλοντα. Αντιλαμβάνεστε ότι τα μεγέθη, για να μπορούμε να πούμε ότι δημιουργούμε ουσιαστικά ένα αποχαιρετικό σύστημα των κυττάρων, είναι πάρα πολύ μικρά, έτσι. Τα μικροκανάλια αυτά τα οποία δημιουργούμε παρέχουν τη δυνατότητα να έρθουν τα οκύτταρα, τα αυγά, τα οάρια, και τα σπερματοζωάρια σε κοντινή απόσταση παρέχοντας πιο ευνοϊκές συνθήκες για γονιμοποίηση και εφόσον υπάρξει αυτή, πιο ευνοϊκές συνθήκες στην ανάπτυξη του εμβρίου. Τι πετυχαίνουμε, μείωση της πίεσης του οξυγόνου, αφαίρεση των επιβλαβών των οξυγονών, αύξηση της υποδεκτικότητας των υποδοχείων των εμβρίων των ίδιων, η οποία εν συνεχεία αυτό που πετυχαίνει είναι βελτιωμένη ανάπτυξη καλλιέργειας και τελικά ίσως να έχουμε και καλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Εδώ πέρα βλέπετε αυτές τις μικρές προεξοχές. Αυτές οι προεξοχές είναι που δημιουργούν τις κινήσεις στα κανάλια οι οποίες παροχετεύουν τα υγρά. Και αυτά εδώ, όπως βλέπετε, ανεβοκατεβαίνει και δημιουργούν τις μικρές ελάχιστες πιέσεις που χρειάζεται για να νεώνουμε το υγρό στο σωστό χρόνο, χωρίς την επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα και εν συνεχεία να έχουμε, ελπίζουμε, καλύτερα αποτελέσματα. Έχουμε επίσης αλλαγές στα καλλιεργητικά υλικά. Το πρώτο, για να μην σας κουράζω πάρα πολύ, είναι ότι όταν κάνουμε την νεοληψία, πώς γίνεται αυτή, χρησιμοποιούμε τον υπέρηχο και μια βελόνα και ρουφάμε το υγρό από τις οθήκες της γυναίκας και πάμε στο μικροσκόπιο και ψάχνουμε να βρούμε τα οάρια. Τα οάρια δεν είναι αυτά που βλέπετε στις εικόνες ένα ωραίο στο εγκυλό κύτταρο, αλλά γύρω τους έχουν άλλα κύτταρα. Αυτά τα παίρνουμε, τα βγάζουμε και τα πετάμε για να κάνουμε τη μικρογονιμοποίηση. Βρήκαμε όμως ότι αν αυτά τα κύτταρα τα κρατήσουμε και τα ξαναβάλουμε μαζί με τα έμβρια μέσα στον καθετήρα που κάνουμε την έμβριο μεταφορά, έχουμε καλύτερα ποσοστά επιτυχίας. Επίσης, ανακαλύπτουμε την χρήση παραγόντων που ήδη ξέραμε ότι υπάρχουν και τους οποίους δεν χρησιμοποιούσαμε, γιατί δεν ξέραμε ότι μας δίνουν καλά αποτελέσματα, οι οποίοι βελτιώνουν τον αριθμό των κυττάρων στα έμβριά μας,
βελτιώνουν τα ποσοστά της εμφύτευσης και εφόσον πάμε σε βλαστοκίστη, που επαναλαμβάνω ότι είναι ένα έμβριο 5-6 ημερών, ίσως έχουμε καλύτερα αποτελέσματα εκεί. Πάμε σε πιο πολύπλοκα θέματα, τα οποία είναι όμως τα πράγματα που θα έρθουν. Ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών αποφασίζει μετά τα 40 να κάνει παιδί. Και όπως είδαμε, τα ποσοστά είναι πάρα πολύ χαμηλά. Κυρίως γιατί τα οάρια των γυναικών έχουν χρωμοσωμικές ανομαλίες, οι οποίες αυξάνονται καθώς περνάει ο καιρός. Οι άντρες έχουμε την πολυτέλεια να ανανεώνουμε το σπέρμα μας κάθε 72 μέρες περίπου. Η γυναίκα δεν έχει αυτή την πολυτέλεια, γεννιέται με τα οάρια της και αυτά δεν ανανεώνονται. Μια γυναίκα 42 ετών έχει οάρια τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας από αυτήν, 42 και κάτι, γιατί έχουν δημιουργηθεί όταν ακόμα εκείνη ήταν έμβριο, στη μύτια της μαμάς της. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτά χαλάνε. Έτσι γίνεται. Βρήκαμε λοιπόν, και μάλλον έτσι είναι, ότι δεν φταίνε τα χρωμοσώματα αυτά καθεαυτά των κυττάρων, των οαρίων της γυναίκας που μας κάνουν τη ζημιά, αλλά μάλλον φταίνε τα μιτοχόνδρια. Τα μιτοχόνδρια είναι η σταθμή παραγωγής ενέργειας των κυττάρων. Και ίσως, αν αλλάξουμε τα μιτοχόνδρια αυτά, ή αν μπορούσαμε να αλλάξουμε τα μιτοχόνδρια μέσα στο οάριο μιας γυναίκας, θα μπορούσαμε, όταν γίνεται η διαίρεση και η ανανέωση του DNA, να αποφύγουμε λάθη. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι κάνουμε την κλασική εξωσωματική μας, έχουμε το ζευγάρι, φτιάχνουμε ένα έμβριο από τα οάρια και τα σπερματοζωάρια μιας γυναίκας, ενός ζευγαριού, συγγνώμη, και ταυτόχρονα δημιουργούμε και ένα ακόμα έμβριο, το οποίο είναι από ένα ζευγάρι ή από μια γυναίκα που είναι δότρια με το σπέρμα του σύζυγου. Αυτό δεν έχει τόσο πολύ σημασία. Από το πρώτο, το δικό μας δηλαδή, το βιολογικό μας ζευγάρι, από το έμβριο που έχουμε δημιουργήσει, παίρνουμε τον πυρήνα και με αυτόν αντικαθιστούμε τον πυρήνα του δανεικού έμβριου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα μιτοχόνδρια, που είναι αυτά τα πράσινα πραγματάκια που πριν τα είδαμε έτσι, είναι καλά. Προέρχονται από μια νέα γυναίκα. Και φτιάχνουμε ένα έμβριο το οποίο έχει ωραίες διαιρέσεις. Πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πίσω ακόμα, μπορούμε να πάρουμε τον πυρήνα από το οάριο της γυναίκας και να το μεταφέρουμε στο οάριο της δότριας, χωρίς να γονιμοποιήσουμε δηλαδή το οάριο της δότριας με το σπέρμα του σύζυγου, και να φτιάξουμε ένα έμβριο το οποίο είναι στην κυριολεξία σαν καινούριο. Αυτό έχει γίνει. Και υποθέτουμε ότι σε μερικά χρόνια θα είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε εύκολα. Αλλά θα προϋποθέτει, όπως και τώρα, ότι το ζευγάρι έχει αποφασίσει και έχει καταλήξει και έχει πιστεί ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει κάτι μόνο του. Όπως είπε η κυρία Μαραγκού, η δωρεά οαρίων, που είναι μια λύση για πάρα πολλές γυναίκες και ευτυχώς υπάρχει, είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Όμως, συχνά είναι αναγκαία. Μιλάγαμε χτες με έναν ειδικό, ο οποίος καλύπτει όλο τον κόσμο, όσον αφορά τα υλικά της εξωσωματικής. Και μας έλεγε ότι λόγω της παγκόσμιας ίσως κρίσης που υπάρχει, υπάρχει πτώση παγκοσμίως του κύκλου της εξωσωματικής. Φαντάζεστε τι γίνεται στη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάρα πολλά ζευγάρια που τώρα χρειάζονται εξωσωματική και είναι 30 με 35, 25 με 35 ετών, δεν κάνουν την εξωσωματική γιατί δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για την εξωσωματική αυτή καθ' αυτή, ούτε για να μεγαλώσουν ένα παιδί. Όταν με το καλό τελειώσει η κρίση, οι γυναίκες αυτές θα είναι 40 χρονών και θα πρέπει κάτι να τους δώσουμε. Είναι πολύ πιθανόν να μπορούμε να τους δώσουμε αυτό. Robotic ICSI. Είπα πριν για τους εμβριολόγους ότι είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά τους, ότι στηριζόμαστε σε αυτούς, αλλά μας παίρνουν λίγο από τη δόξα και θέλουμε να τους ξεφορτωθούμε. Είναι η μικρογονιμοποίηση μια διαδικασία που είναι απαιτητική, είναι χειροκίνητη, είναι ευαίσθητη σε ανθρώπινους παράγοντες. Χρειαζόμαστε πεπειραμένους και υψηλής ειδίκευσης εμβριολόγους. Και βέβαια, ανάλογα με τον εμβριολόγο που έχουμε, είναι πιθανό να έχουμε και αποτελέσματα. Εμείς τουλάχιστον εδώ έχω την εντύπωση ότι έχουμε μάλλον τους καλύτερους που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αλλά για να τους απαλλάξουμε από όλα αυτά, σιγά-σιγά αναπτύσσονται νέες τεχνικές. Robotic ICSI. Τι σημαίνει? Όταν κάνουμε τη μικρογονιμοποίηση, όχι εμείς, οι εμβριολόγοι το κάνουν, παίρνουμε το οάριο και έχουμε μια εικόνα που την έχετε δει πάρα πολύ συχνά, μια βελόνα που έχει στο σπερματοζωάριο και βάζει την κεφαλή του σπερματοζωάριου μέσα στο οάριο. Αυτό είναι η μικρογονιμοποίηση.
Με την ρομποτική ύξη έχουμε, από ό,τι φαίνεται, πάρα πολύ ακριβή τρόπο για να γίνεται αυτό και με άριστη επαναληψιμότητα. Δηλαδή υπάρχει ένα ρομπότ, απλά, το οποίο μπορεί και αναγνωρίζει το οάριο και πιάνει καλύτερη γωνία για να το χειριστεί αυτό, αναγνωρίζει το σπανατοζωάριο, το παίρνει και κάνει αυτή τη διαδικασία. Και από ό,τι φαίνεται το κάνει καλύτερα από τους εμβριολόγους. Έτσι. Και δείτε πώς γίνεται. Όχι σε μικροσκοπικό επίπεδο, θα δούμε το ρομποτάκι. Εδώ πέρα τι γίνεται. Παίρνουμε το οάριο, το μηχάνημα καλυμπράρεται. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι για να εξηγούμαστε. Λοιπόν, και εν συνεχεία μεταφέρεται το οάριο σε ένα σημείο όπου περιμένει μαζί με το σωματοζωάριο. Και κατεβαίνει η βελόνα αφού προσανατολιστεί σωστά και κάνει τη μικρογνωποίηση μόνη της. Αυτό είναι μαγικό. Και αφού το κάνει αυτό, το κάνει και για το επόμενο οάριο και για το επόμενο και για το επόμενο. Ακούραστα. Και έτσι δεν μας κουράζουν και εμάς οι εμβριολόγοι. Λοιπόν, ο κύριος αριστερά είναι ένας γιατρός σαν και εμάς, ο οποίος περιμένει να τον πάρει τηλέφωνο εμβριολόγος για να του πει τα αποτελέσματα της γονιμοποίησης. Και η κυρία δεξιά είναι μια από εσάς, η οποία περιμένει να την πάρουμε εμείς για να της πούμε τα αποτελέσματα της εξωσωματικής. Αυτό είναι ένα στρες το οποίο το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Μην νομίζετε ότι είμαστε από άλλο πλανήτη. Και μην νομίζετε ότι η δικιά σας επιτυχία δεν είναι και η δικιά μας επιτυχία. Όταν έχουμε ένα θετικό τεστ, λίγο ή πολύ πανηγυρίζουμε όλοι. Αφενός μεν γιατί λύνουμε ένα πρόβλημα και αφετέρου γιατί παίρνουμε και εμείς λίγο από τη δόξα σας. Ο σκοπός μας δηλαδή είναι να σας δώσουμε ένα παιδί, έτσι. Οι ακόμα νεότερες εξελίξεις για αυτό το πράγμα είναι η μεταμόσχευση μήτρας, η οποία ήδη γίνεται. Δεν έχουμε πάρει ακόμα εγκυμοσύνες από μεταμόσχευση μήτρας. Χτες είχαμε τον καθηγητή, τον Μπάνστρομ από τη Σουηδία, ο οποίος μας έδειξε την διαδικασία αυτή της μεταμόσχευσης, η οποία είναι εκπληκτική. Και επίσης περιμένουμε ακόμα νεότερα πράγματα να έρθουν από βλαστοκύτταρα που θα παίρνουμε από τη γυναίκα και τα οποία θα μπορούν να μας δίνουν οάρια για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της μεγάλης ηλικίας που χαλάει τα οάρια κλπ. Κλπ. Ή ακόμα, αν μπορέσουμε, να παίρνουμε οάρια από οθήκες τις οποίες σήμερα θεωρούμε ότι δεν μας δίνουν σωστό γενετικό υλικό, προώρη μηνόπαυση για παράδειγμα, και αυτά να τα καλλιεργούμε στο εργαστήριο, εδώ θέλουμε πάλι εμβριολόγους, και να παίρνουμε οάρια καλής ποιότητας, τα οποία θα μας δώσουν καλά αποτελέσματα. Αυτό θέλουμε όλοι, αυτό θέλετε κι εσείς, και γι' αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο και να σας το δώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.